...χέρια της αστυνομίας βρίσκεται εγκληματική οργάνωση με δράση και στην Κρήτη... ...τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες, κλοπές και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων. 16 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 11 μέλη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας εξηχνιάστηκαν 113 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων... ...με που ξεπερνά το 1.360.000 ευρώ. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης άγγιζε πολλές περιοχές της χώρας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Άρτα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Πύργο, Πάτρα, Ηράκλειο και Αίγιο. Τα μέλη τη οργάνωση διέπραταν απάτε, ληστείε και κλοπέ σε βάρο ηλικιωμένων και στο Ηράκλειο. Τα άτομα είχαν μεταξύ του φιλικού ή συγγενικού δεσμού, ενώ τα ηγετικά τη στελέχη είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για ίδια αδικήματα. Ω προ τον τρόπο δράση που χρησιμοποιούσαν, προέκυψε ότι αφού προσέγγιζαν στο δρόμο ηλικιωμένου και κυρίω γυναίκε, παρουσιάζονταν κυρίω ω λογιστέ αλλά και ω φιλικά πρόσωπα οι απεσταλμένοι συγγενών του και του έπειθαν να του παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα, τα οποία κατά περίπτωση παραλάμβαναν από τι οικίε του ή από τραπεζικά καταστήματα όπου του μετέφεραν. Σε περίπτωση που οι παθώντε εξέφραζαν αμφιβολίες ή ήταν επιφυλακτικοί, τα μέλη τη εγκληματική οργάνωση δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν σωματική βία σε βάρο του. Οι συλληφθέντε οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο για την εξακρίβωση του πλήρου εύρου τη εγκληματική δραστηριότητα συνεχίζεται. Παράλληλα στα Χανιά, μια νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης απασχολεί τις αρχές. Πρόκειται για δύο φίλους ηλικίας 28 και 34 ετών που ενδιαφέρθηκαν για δύο αυτοκίνητα μέσω αγγελίας στο διαδίκτυο και τελικά 10.000 ευρώ έκαναν φτερά από τους λογαριασμούς τους. Σύμφωνα με όσα κατήγγυλαν, ο επιτίδιος ζήτησε από τα δύο άτομα προκαταβολή την οποία και κατέθεσαν με αποτέλεσμα να χάσουν 5.000 ευρώ ο καθένας από τη μία στιγμή στην άλλη. Οι αρχέ αναζητούν το δράστη, ο οποίο μέχρι στιγμή παραμένει άγνωστο. Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα οι ηλεκτρονικές απάτες έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και στην Κρήτη.